ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και άλλο ένα μη μου πεις είναι ήδη στον αέρα. Σήμερα θα σας ταξιδέψουμε για άλλη μια φορά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Και αν μου πεις εσύ, μα Αλέξανδρε, συγγνώμη, στο εξωτερικό και εμείς που δεν ξέρουμε αγγλικά, είναι δυνατόν να έχεις στο πλάι σου τους ορίζοντες και να μην ξέρεις αγγλικά? Από την πρώτη κιόλας μέρα μπορείς να συνεννοηθείς. Εντάξει, μην το πάρεις τώρα αυτό και τις μετρητής και πας μια μέρα και πεις μετά στην κυρία Μαρκοπούλου ότι ο Αλέξανδρος μου πες σε μια μέρα θα πάω στην Αμερική και θα μιλάω άπτεστα αγγλικά ή αμερικάνικα ή δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά πάντως σημασία έχει να βάλεις πολύ καλές βάσεις. Κρατήστε αυτό και θα σας το εξηγήσω σε λίγο. Γιατί προς το παρόν θα σας στείλω διακοπές. Και θα μου πεις και στις διακοπές δεν θα δεις πολύ τουρισμό. Δεν χρειάζεται να μιλάς με πάρα πολλούς ξένους γιατί τα ελληνικά νησιά είναι νούμερο ένα επιλογής ανά τον κόσμο. Ένα νησί το οποίο είναι πραγματικά η πρώτη επιλογή και για τους Έλληνες αλλά και για τους τουρίστες είναι η πανέμορφη Νάξος. Το Νάξος Παλάς λοιπόν πλήρως ανακαινισμένο για άλλη μια φορά και για άλλη μια χρονιά. Το τετράστερο αυτό στολίδι της Νάξου, το Νάξος Παλάς, είναι το ξενοδοχείο το οποίο, και στο οποίο θα ταξιδέψετε δύο από εσάς, δηλαδή ένα σούπερ τυχερός με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας, για 5 ημέρες, 4 νύχτες, εντελώς δωρεάν, Νάξος Παλάς ή Νάξος Holidays από την οικογένεια Σέργη, και θα έχετε εντελώς δωρεάν το δωμάτιό σας μαζί με το πρωινό σας για 5 ολόκληρες ημέρες από αυτό το τετράστερο πραγματικό, όπως βλέπετε, στολίδι της Νάξου, όπου για 10 χρόνια η οικογένεια Σέργη δίνει κάθε καλοκαίρι όλα αυτά τα δωμάτια για εσάς. Και φέτος, παρόλο που ο τουρισμός έχει αυξηθεί πάρα πολύ και λένε ότι φέτος η χώρα μας θα βγάλει και λίγα χρήματα παραπάνω λόγω του τουρισμού, η οικογένεια Σέργη δίνει για άλλη μια φορά ένα μοναδικό δώρο για κάποιον από όλους εσάς που πιθανόν δεν έχετε την οικονομική δυνατότητα να πάτε διακοπές. Αρκεί να κάνετε follow στο Instagram Αλέξανδρος Πετρίδης Real και στο Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης. Ένα σούπερ τυχερός από εσάς, μετά από κλήρωση στο τέλος της ημέρας, θα ταξιδέψει εντελώς δωρεάν 2 άτομα με όλα πληρωμένα και με το πρωινό τους στο τετράστερο αυτό ξενοδοχείο για να περάσετε καταπληκτικά ακόμα και Αύγουστο, αρκεί να κάνετε πολύ γρήγορα την κράτησή σας. Και επειδή είπα θα ταξιδέψετε εντελώς δωρεάν, θα μου πεις, Αλέξανδρε, και τι γίνεται με τα ακτοπλοϊκά? Και εδώ, καθώς εσύ βλέπεις σε δέσματα και ιδιαίτερα πιάτα, θα σου πω ότι για άλλη μια χρονιά η εταιρεία που είναι στο πλάι μας, η Golden Star Ferries, και ευχαριστώ πολύ τη φίλη μου τη Μέρη της Τηλιανέλη, ταξιδεύει εσάς εντελώς δωρεάν σε ένα από τα νησιά των Κυκλάδων, δηλαδή την Άνδρο, την Τίνο, την Μύκονο, την Πάρο, την Άξο, την Ίο και τη Σαντορίνη, αλλά και Κρήτη πλέον, τα καράβια μας, εντελώς δωρεάν. Έτσι λοιπόν, σε πρώτη θέση, γιατί πάντα οι τηλεθεατές μας ταξιδεύουν πρώτη θέση, θα πάτε και θα έρθετε στην Άξο εντελώς δωρεάν. Δηλαδή, σας δίνω ένα πακέτο που Γιάννη είναι 1.000 με 1.200 ευρώ. Αυτό για σήμερα και αύριο και για όλη τη βδομάδα θα κλειώνω Νάξος Παλάς, γι' αυτό να είστε συντονισμένοι. Και αμέσως μετά και Νάξος Holidays. Μεγάλο ευχαριστώ στην φίλο μου τον Γιάννη το Σέργη και στην οικογένεια Σέργη, αλλά και βεβαίως στην Golden Star Ferries που υπογράφει το πιο άνετο, σίγουρο και φιλόξενο ταξίδι. Ladies and gentlemen, προσδεθείτε και φύγετε για Νάξο, παρακαλώ. Και επειδή σε ένα ταξίδι καταλαβαίνεις ότι και σε καλοκαιρινές διακοπές αυτό που έχει πάρα πολύ πέραση είναι οι γνωριμίες, η Τζέννη Μαρκοπούλου που γνωρίζει καλά με ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα. Γεια σου Τζέννη από τους Ορίζοντες. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σε έχω κοντά μου και με ιδιαίτερα ο μπλουζάκι, πολύ trendy και καλοκαιρινό, κατά γάλανο όπως είναι και η Ελλάδα. Your thought on Greece. Your thoughts on Greece. Είναι ένα πρόγραμμα πολύ ιδιαίτερο που θέλω να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί είναι εκπαιδευτικό, είναι μαθησιακό, είναι βιωματικό, όπως είναι και η εκπαίδευση που εσύ στα δύο φροντιστήρια σου, όπως βλέπουμε και στο διαφημιστικό τον τελευταίο μήνα, στον Άλυμο και στην Νίκαια, ακολουθείς, και γι' αυτό έχεις, θα τολμήσω να πω, το 95, να μην πω το 100% της επιτυχίας σε οποιασδήποτε εξετάσεις, γιατί ακολουθείς ένα ιδιαίτερο διαδραστικό και βιωματικό τρόπο εκμάθησης που τον είχαμε δείξει και την προηγούμενη φορά, από τα παιδάκια που τώρα ξεκινάνε να μαθαίνουν τον μπαμπά-μαμά, μέχρι και αυτούς που πρόκειται να φύγουν σε ξένα πανεπιστήμια και θέλουν την εξειδικευμένη εκπαίδευση. Να πω βέβαια ότι στην παρέα μας, όπως βλέπετε στο γενικό μας, έχουμε 3 καταπληκτικούς σπουδαστές, 2 αγόρια και 1 κούκλα στη μέση. Είναι ο Ρωμάριο, είναι η Αναστασία και είναι και ο Αντριάννα, συγγνώμη, και είναι και ο Χένρι. 3 σπουδαστές δικοί σου.
Είναι από ποιο είναι και από τα είναι δύο. Από το σχολείο της Νίκαιας. Από το σχολείο της Νίκαιας, όπου συμμετείχανε σε αυτό το διαδραστικό που και βιωματικό τρόπο που κάνετε κάθε καλοκαίρι, η δεύτερη ή η τρίτη χρονιά. Εμείς έχουμε πάει τρεις φορές. Τρεις. Στην αρχή ξεκίνησε Οκτώβριο-Νοέμβριο και η επόμενη φορά ήταν το Μάιο που πήγα μαζί με τα παιδιά. Θέλω να σας πω τι είναι αυτό το Your Thoughts on Greece. Είναι ένα project που ξεκίνησε από κάποιο άλλο κέντρο ξενών γλωσσών, την κυρία Ειρήνη Ξανθέα, και απλόχερα το μοίραζε σε εμάς, στα άλλα φροντιστήρια, σε άλλα κέντρα ξενών γλωσσών, και τώρα είμαστε πάνω από 150 σχολεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο που λάβουμε μέρος σε αυτό το project. Πώς είναι η διαδικασία, πώς γίνεται αυτό το project. Τα παιδιά τα παίρνουμε και τα πάμε σε αρχαιολογικούς χώρους, όπως την Ακρόπολη ή η Μοναστηράκη, όπου υπάρχουν τουρίστες. Την καλοκαιρινή περίοδο αυτό γίνεται, φαντάζομαι, προς το τελείωμα των σπουδών. Νοέμβριο και Οκτώβριο το κάναμε εμείς και το Μάιο. Άρα μπορεί να γίνει όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, αφού οι τουρίστες είναι όλο το χρόνο στην Ελλάδα. Σαφώς. 25 εκατομμύρια τουρίστες ήρθαν φέτος στην Ελλάδα, γι' αυτό και εμείς εκμεταλλεύουμε, αφού είμαστε ανοιχτοί από Σεπτέμβριο μέχρι το Μάιο, εκμεταλλεύουμε αυτή την περίοδο για να πάμε να κάνουμε το project το δικό μας. Τα παιδιά πάνε και παίρνουν συνεντεύξεις από τους τουρίστες, που είναι τυχαίοι, δεν τους γνωρίζουμε, είτε μιλούν αγγλικά σαν πρώτη γλώσσα, native speaker, είναι απλά τουρίστες που μιλάνε τη γλώσσα και κάνουν εξάσκηση της γλώσσας. Αποκτούν αυτοπεποίθηση. Επειδή δεν είναι τόσο εύκολο να πας να πλησιάζεις έναν Αμερικανό ή έναν Άγγλο που η γλώσσα τους είναι τα αγγλικά, ενώ σε εμάς είναι η δεύτερη γλώσσα, παρόλα αυτά τα παιδιά βγήκαν από τις αίθουσες της του σχολείου και πάνε και παίρνουν συνεντεύξεις και μιλούν αγγλικά. Mm-hmm. Ποιος είναι, Τζέννη μου, όμως, ο στόχος του προγράμματος αυτού? Δηλαδή, εσύ μπαίνεις κατευθείαν με τα παιδιά από οποιοδήποτε τάξεις, γιατί εμείς έχουμε τρία παιδιά αντιπροσωπευτικά. Ναι, αντιπροσωπευτικά. Αλλά εσείς όμως πάτε εκεί και 40 και 50 άτομα, δεν ξέρω, ίσως και παραπάνω. Ναι, ναι. Από όλες τις ηλικίες και από όλες τις τάξεις. Ξεκινάμε από την B κανονική μέχρι και proficiency class. Για να κάνουν αυτή την συνέντευξη, να κάνουν συνέντευξη στους τουρίστες και φυσικά να κάνουν εξάσκηση τη γλώσσα. Ο στόχος ποιος είναι, λοιπόν? Ο στόχος μας είναι τα παιδιά να κάνουν εξάσκηση της γλώσσας. Πρώτη φορά πήγαμε στα αγγλικά, αλλά μάλλον θα πάμε και στα γαλλικά και στα γερμανικά. Αλλά σαν πρώτη γλώσσα προτιμήσαμε αυτή τη φορά τα αγγλικά. Και ο στόχος είναι τα παιδιά να κάνουν εξάσκηση της γλώσσας έξω από την τάξη, από το σχολείο. Και ταυτόχρονα να προωθήσουμε και την Ελλάδα, να προωθήσουμε τα όμορφα πράγματα της Ελλάδας. Στις ερωτήσεις που έχουμε επιλέξει, ρωτάμε τους τουρίστες πώς είναι η χώρα μας, γιατί επιλέξανε τη χώρα μας, τα φαγητά που αγαπάνε περισσότερα, τα νησιά που αγαπάνε. Και ξέρεις και τι, νομίζω ότι αυτός ο τρόπος δίνει και στα παιδιά όλων των ηλικιών και όλων των τάξεων την, αν το θέλεις, την αυτοπεποίθηση να μπορούν, εκτός από το μάθημα που νιώθουν τη σιγουριά του καθηγητή που είναι δίπλα τους, να μπορούν να μιλήσουν, γιατί ξέρεις, η πρακτική είναι αυτή που κάνει μία γλώσσα, οποιαδήποτε γλώσσα και αν είναι αυτή, να την κατανοείς και να την κατέχεις πιο πολύ. Άρα τους βγάζεται στα βαθιά, αν βρεθούν στον δρόμο και πρέπει να ρωτήσουν κάτι, πρέπει να συνομιλήσουν με κάποιον, να το κάνουν χωρίς να έχουν μπροστά τους τα βιβλία, τα χαρτιά, τον καθηγητή να πει πώς θα πούμε. Άρα στην ουσία αυτός είναι και ένας βιωματικός και εκτός σχολής, εκτός κέντρου ξένων γλωσσών, τρόπος να μαθαίνουν πιο πολύ αυτό που τους διδάσκεις εσύ, έτσι δεν είναι? Ναι, και όχι μόνο αυτό. Έχουμε ετοιμάσει τις ερωτήσεις, αλλά πολλές φορές οι συζητήσεις μας πάνε κάπου αλλού. Που σημαίνει εμείς πρέπει να ακολουθούμε τους τουρίστες, σε τι μιλάνε, σε τι λένε, τι τους αρέσει περισσότερα στην Ελλάδα, τι είναι τα πράγματα που τους ενοχλούν. Uh-huh. Επειδή μερικοί τουρίστες μας είπαν και μερικά πραγματάκια που τους ενοχλούσαν. Σαφώς. Και οι περισσότεροι φυσικά είπαν τα καλύτερα για την Ελλάδα, που είναι ο πρώτος προορισμός για τους τουρίστες στα νησιά. Θέλω να δώσουμε λίγο το λόγο στα παιδιά, γιατί ευχαριστώ. Έχουν βασικό τώρα λόγο έχουν και λίγο ρόλο. Στα παιδιά, δεν έχουν κανένα άγχος, είναι μια χαρά και είναι για την τηλεόραση. Εγώ θέλω να δώσω το λόγο, γιατί και σε αυτό που κάνεις, το βασικό ρόλο και λόγο τον έχουν τα παιδιά. Τα από αυτούς βγαίνει και, αν το θέλεις, και το αποτέλεσμα. Από αυτούς βγαίνουν, γιατί μετά όλα αυτά ξέρω τα συγκεντρώνεται, τι απάντησε ο καθένας και βγάζετε κάποιους, θα έλεγα, κάποια αποτελέσματα, έτσι ναι, δεν είναι? Ναι. Ποιοι
ποιοι είπαν το περισσότερο ότι το φαγητό αυτό είναι το αγαπημένο, ποιοι είπαν εκείνο, ποιοι είπαν το άλλο. Οπότε κάνετε, αν το θέλεις, και μια μορφή έρευνα στην ουσία. Επεξεργασία της... των αποτελεσμάτων και φυσικά αυτό το κάναμε στη τάξη. Τα παιδιά πήγαν σε άλλα τμήματα πιο μικρά που δεν είχαν κάνει και κάνανε επεξήγηση αυτού που έγινε. Και στο τέλος της σχολικής χρονιάς παρουσιάζαμε όλο αυτό το project στους γονείς μας. Ρωμάριο, θέλω να ρωτήσω εσένα, καταρχήν σε ποια τάξη είσαι στο φροντιστήριο? Στην Νίκλας. Και στο σχολείο? Στη Τρίτη Γυμνασίου. Πώς προετοιμαστήκατε για όλο αυτό, επειδή ήσουν μέλος αυτές τις φορές? Ποια είναι η προετοιμασία που κάνετε μέχρι να πάτε στην Ακρόπολη ή στο μοναστηράκι όπου πήγατε κάθε φορά? Φτιάξαμε μερικές ερωτήσεις, τις κάναμε επανάληψη στην τάξη. Mm-hmm. Και μετά πήγαμε στην Ακρόπολη έξω από τον αρχαιολογικό χώρο και ρωτούσαμε τουρίστες, οι οποίοι βρισκόντουσαν εκεί πέρα. Οι συνεντεύξεις πώς γίνονται? Γίνονται δηλαδή με βάση, έχει ο καθένας τη δική του ερώτηση, έχεις εσύ τη δική σου, ο Χένρι, η Αντριάννα, το κάθε ένα παιδί, ή έχετε αναομάδες κάποιες ερωτήσεις και ο ανάλογα τη συζήτηση όποιος θέλει ρωτάει? Είχαμε περίπου στις 10 ερωτήσεις. Mm-hmm. Και πηγαίναμε, ρωτούσαμε τις ερωτήσεις ο καθένας όπως βγαίνει. Είχαμε φτιάξει τα παιδιά σε ομάδες. Ναι. Αυτές οι ομάδες γίνονται από σένα, από... ή επιλέγουν τα ίδια τα παιδιά? Επιλέγαν τα παιδιά. Και ο ένας έπρεπε να πάρει συνέντευξη, ο άλλος πρέπει να γράφει τις απαντήσεις. Άρα κάποιος και μιλάει, ο τελευταίος, κάποιος... στο τέλος δίναμε ένα κέρασμα παραδοσιακό ελληνικό στους τουρίστες. Και μετά αλλάζαν τους ρόλους. Άρα σε έναν τουρίστα μπορεί ο Ρωμάριο να ρώταγε και ο Χένρι να έγραφε. Ναι. Στο άλλο μπορεί να γινόταν το αντίθετο. Το αντίθετο, για να μιλούσαν όλοι, να κρατάγαν και σημειώσεις, mm-hmm. δηλαδή να γράφουν γρήγορα τις απαντήσεις των τουριστών, και στο τέλος κάναμε την επεξεργασία και το μοιράσαμε στα άλλα τμήματα. Αντριάννα, εσύ σε ποιο τμήμα είσαι? Είμαι στην Νη. Και στο σχολείο? Στην Δευτέρα Γυμνασίου. Α, κοντά είναι γενικά, δηλαδή γυμνάσιο. Για ποιο λόγο επιλέξατε τους τουρίστες? Δηλαδή, γιατί ας πούμε δεν πήγατε σε 10 Έλληνες που είναι στο Σύνταγμα, ας πούμε, δανείζομαι και πίνουν καφέ, για παράδειγμα? Παρόλο την κρίση στην Ελλάδα, πολλοί τουρίστες επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό. Ναι. Ναι, γιατί η Ελλάδα έχει πολύ μεγάλη πέραση. Άρα αυτό σας έκανε να πάτε σε κόσμο που φαντάζομαι να έχει περισσότερο την αγγλική γλώσσα, έτσι δεν είναι? Ναι. Για να βοηθείτε, το φοβήθηκες εσύ αυτό? Ή επειδή είχες τις ερωτήσεις σου έτοιμες και πηγαίνατε σαν ομάδα, ήταν πολύ πιο εύκολο? Ήταν πολύ πιο εύκολο, αφού είχαμε και τους συνεργάτες μας και μας βοηθάγανε. Άρα πάτε παντού και με μία καθηγήτρια, κάθε ομάδα ή ανά δύο-τρεις ομάδες έχουν και μία καθηγήτρια μαζί? Στα 45 παιδιά που πήγαμε εμείς, είμαστε 8 καθηγητές. Επειδή πρώτα απ' όλα είναι και η ασφάλεια των παιδιών. Σαφώς. Είμαστε σε Άρα περίπου ανά 5 παιδιά, έτσι χοντρικά. Ανά 5 παιδιά κάπου είμαστε καθηγητές, σε ένα ανοιχτό χώρο υπάρχουν διάφορους ανθρώπους. Mm-hmm. Γι' αυτό πρέπει να είχαμε πρώτα την ασφάλεια των παιδιών. Είχαμε πάρει και άδεια ήδη από αρμόδια υπηρεσία για να μπορέσουμε να εκμεταλλεύουμε αυτό το κομμάτι της Ακρόπολης, και προσπαθήσαν τα παιδιά να είναι κοντά. Είχαμε φτιάξει ένα ωραίο stand. Μέσα στο stand είχαμε βάλει και το stand Your Thoughts on Greece, τα κεράσματά μας, τις ερωτήσεις μας, για να μας βλέπουν φυσικά και οι τουρίστες από κοντά, και πολλοί από αυτούς μας πλησιάζαν εμάς, χωρίς να πάμε εμείς να τους πλησιάζουμε. Και από την άλλη πλευρά τα παιδιά προσπαθούσαν να βρούνε, που είχε μπόλικες τουρίστες, για να βρούνε και να μιλήσουν μαζί τους. Συναντήσαμε τουρίστες από Μέξικο, από Αμερική, από Αγγλία, Ισραήλ, από Κίνα, Ιαπωνία, από πάρα πολλά μέρη του κόσμου. Φυσικά μερικοί δεν μιλάγανε πολύ καλά αγγλικά, αλλά η εξάσκηση που κάναν τα παιδιά σε όλες τις γλώσσες και σε όλους τους ανθρώπους ήταν το κάτι άλλο. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πάω στο Χένρι για να τον ερωτήσω το εξής. Σε ποια τάξη είσαι καταρχήν? Πρώτη ηλικίου θα πάω τώρα και στα αγγλικά. Πώς νιώσατε με αυτές τις συνεντεύξεις, δηλαδή πες μου έτσι το δικό σου συνέστημα μόλις ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία? Στην αρχή ήμασταν αγχωμένοι, επειδή ήταν η πρώτη φορά που μιλούσαμε αγγλικά σε ξένους ανθρώπους. Ναι. Μερικοί ήταν βιαστικοί, δεν ήθελαν να μας απαντήσουν. Mm-hmm. Οι περισσότεροι όμως ήταν πρόθυμοι να μας βοηθήσουν, βγάλαμε και φωτογραφίες και ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία.
Πιστεύετε ότι οι γυναίκες ή οι άντρες, οι τουρίστες έτσι απαντάνε πιο εύκολα, περισσότερο με αυτά τις τρεις φορές, τι βλέπεις? Είδαμε από όλους, και άνδρες και γυναίκες και παιδιά συναντήσαμε, mm-hmm. και ηλικιωμένους. Σίγουρα νομίζω ότι με τα παιδιά, επειδή είναι παιδιά, θα είχαν μια πολύ καλύτερη επαφή, εγώ έτσι δεν είναι? Εγώ θα σας πω, τα θαύμαζα τα παιδιά πώς πλησιάζανε πρώτα τους τουρίστες. Δεν είναι εύκολο να μιλάς τη γλώσσα σε ξένη, δηλαδή στα αγγλικά, σε ξένους ανθρώπους, χωρίς να τους ξέρεις, πρώτα να τα πλησιάζεις και μετά να μιλάς. Και τα θαύμαζα τα παιδιά για το ήθος, για το θάρρος, για την αυτοπεποίθηση που αποκτήσανε και φυσικά για τα αγγλικά τους. Πήραμε πολλά μπράβο από native speakers, από Λονδίνο, από Αμερική, από Δανία, σκανδιναβικές χώρες, και φυσικά το χαρήκαμε και εμείς, επειδή βλέπαμε τη δουλειά που έχει γίνει στο σχολείο να φαίνεται και έξω από την τάξη μας. Μέσα από τις ερωτήσεις που ρωτήσατε για το φαγητό, για τα παραδοσιακά εδέσματα, γιατί πιθανόν για ποια νησιά τους αρέσουν, μία ερώτηση βασική που σίγουρα την κάνει σαν έρευνα πάντοτε, είναι με το αν συμφωνούν ή όχι για να επιστρέψουν τα μάρμαρα του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Και θέλω να ρωτήσω το Ρωμάριο γι' αυτό, τι ήταν, ποιες ήταν, αν το θέλεις, οι πιο πολλές απαντήσεις πάνω σε αυτό? Οι περισσότεροι απαντήσαν θετικά. Mm-hmm. Και είπαν ότι είναι το μόνο μέρος, το μόνο λογικό μέρος στο οποίο μπορούν να βρίσκονται. Πες μου άλλες έτσι απαντήσεις που δόθηκαν σε αυτές τις έρευνες, γενικά. Δόθηκαν πάρα πολλές απαντήσεις. Πρώτο ήταν που τους άρεσε πάρα πολύ η Ελλάδα. Θα το προτείνουν και σε άλλους ανθρώπους, φίλους, συγγενείς να ξαναέρθουν. Θα ξαναέρθουν και ήδη πάλι στην Ελλάδα. Ο προορισμός ήταν περισσότερα τα νησιά. Ο καλύτερος προορισμός για τους τουρίστες πρώτα ήταν η Αθήνα, η Ακρόπολη, και μετά σε νησιά. Τα φαγητά φυσικά είναι τα παραδοσιακά, τα δικά μας, μουσακάς, τα ντολμαδάκια, τζατζίκι, σουβλάκι φυσικά, που ήταν τα αγαπημένα τους. Και πολλά άλλα που μας είπανε από τοπικούς, όπως Κρήτη, όπως τα νησιά, παραδοσιακά προϊόντα. Και στο τέλος όμως και εμείς τα κεράσαμε τους τουρίστες με παραδοσιακά προϊόντα που τα είχαμε ετοιμάσει και ευχαρίστως τα πήρανε και αυτοί από εμάς. Πάω στο Χένρι πάλι. Τι ακριβώς κάνετε μετά με τα αποτελέσματα αυτών των συνεντεύξεων? Στην αρχή τα συγκεντρώσαμε στις τάξεις, mm-hmm. Τα κατηγοριοποιήσαμε και τα συζήτησαμε με τους καθηγητές μας. Έτσι κάναμε επιπλέον εξάσκηση των αγγλικών μας. Φτιάξαμε επίσης ένα φωτογραφικό λεύκομα. Ο κάθε ένας το δικό του? Είχαμε ένα κοινό, ας πούμε, ανατάξει. Και στο τέλος της χρονιάς δείξαμε τα αποτελέσματα του προγράμματος στους γονείς μας. Μάλιστα. Θέλω λίγο να ρωτήσω το εξής, πριν πάμε σε ένα break και θα συνεχίσουμε. Θέλω να μου πεις, από αυτήν όλη την εμπειρία ουσιαστικά που την προτείνεις ανεπιφύλακτα και σε άλλα φροντιστήρια ανά την Ελλάδα και στην Κύπρο που μας βλέπουν, γιατί είναι βιωματικό και πρέπει να το κάνουν για τα παιδιά να ζουν στην πράξη τη μάθηση της αγγλικής γλώσσας και οποιασδήποτε γλώσσας. Γιατί μόνο στην πρακτική, στην ομιλία, γι' αυτό λέμε ότι όταν μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα πρέπει να την μιλάς. Ακόμα και με τον αδερφό σου, το φίλο σου, το συνεργάτη σου, πρέπει να την μιλάς για να μην την ξεχνάς. Τι είναι αυτό, πιστεύεις, που κερδίζουν στο τέλος μέσα από όλο αυτό? Τι είναι αυτό δηλαδή που τους μένει από μια τέτοια εμπειρία? Του μένει μια αξέχαστη εμπειρία, η εξάσκηση της γλώσσας εκτός από τις αίθουσες του σχολείου. Στο σχολείο γνωρίζουμε που είμαστε 10 παιδιά στη τάξη με την καθηγήτρια μας, στο χώρο μας, άρα δεν έχουμε άγχος, το μάθημα κυλάει ομαλά. Ενώ όταν είμαστε έξω στην Ακρόπολη, δεν ξέραμε τι ανθρώπους θα συναντούσαμε, τι ερωτήσεις θα κάναμε. Και πώς θα απαντούσαν και αυτοί. Επειδή πολλές φορές η συζήτηση πήγαινε σε άλλα πράγματα που τα παιδιά δεν ήταν προετοιμασμένα. Και έπρεπε ήδη εκείνη την ώρα να αυτοσχεδιάζουν, να αυτοδημιουργούν για να απαντήσουν στα αγγλικά και να κάνουν συζήτηση με τους τουρίστες. Πιστεύω ήταν μια τρομερή καλή εμπειρία για τα παιδιά, άρα φυσικά και για μας, επειδή ήταν πρώτη φορά που γίνεται αυτό το project. 150 κέντρα ξενών γλωσσών λάβουν μέρος στο Your Thoughts on Greece και πιστεύω θα το συνεχίσουμε και του χρόνου και τα επόμενα χρόνια θα γίνεται δεσμό μας πια Your Thoughts on Greece. Εγώ θα κρατήσω στην παρέα μου και τα παιδιά και την Τζέννη Μαρκοπούλου και το Κέντρο Ξενών Γλωσσών Ορίζοντες.
Θα κάτσουμε εμείς λίγο να γευτούμε κανένα γλυκάκι τώρα, όσο θα δείτε ένα πολύ ωραίο βίντεο που έχω ετοιμάσει με την Αγγελική Κούκουρα και για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα, όπως όλα αυτά που παρουσιάζει για την παράδοσή μας, για τον μήνα που διανύουμε, αλλά και όχι μόνο. Και επιστρέφω για να κλείσω μαζί σας την εκπομπή με κάποια ιδιαίτερα πράγματα που πρέπει να απαντηθούν για να μην αφήσουμε ερωτήσεις στο τηλεοπτικό μας κοινό. Μείνετε κοντά μας, πάμε σε Αγγελική Κούκουρα και επιστρέφουμε όλοι μαζί παρέα. Σε πάρα πολύ λίγο. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών. Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Καϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Για σένα που θες υγεία και δύναμη, Origin σημαίνει πηγή. Για εσένα που θες γρήγορο και μέγιστο αποτέλεσμα, Origin σημαίνει εγγύηση. Για εσένα που δεν θες χάπια, Origin σημαίνει τέλος στο πρόβλημα κατάπωσης. Origin, η πρώτη πολυβιταμίνη με καινοτομία ψεκασμού στο στόμα, στα φαρμακεία, από τα John Noah. Άκου τι θα σου πω, φίλε τηλεθεατή. Αυτός ο μήνας έχει πολλά πράγματα. Τα μισά γνωρίζεις, τα μισά όχι. Υπάρχει ο άνθρωπος εκείνος, στην κατάλληλη στήλη και στην κατάλληλη θέση, που θα σου πει τα πάντα. Αγγελική Κούκουρα, ήθη έθιμα, πολιτισμός, τα πάντα. Γεια σου, Αλέξανδρε. Γεια σου, Αγγελική μου, και καλοκαίρι. Πιάσαν οι ζέστες. Σήμερα πιάσαν ζέστες για τα καλά. Ωραία το φόρεμα, μου άρεσε και εμένα πολύ. Είναι από τη Ρίτα Πατερώνη που επιμελείται το ντύσιμό μου, πολύ μου αρέσει αυτό. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία, ναι. Και με τα λουλούδια κτλ. Είναι πολύ κλάσ. Πολύ κλάσ. Πρέπει να πάμε κανένα τρίμερο διακοπές τώρα. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε να λίγο να ξεφεύγουμε, ναι. Γιατί δεν με βλέπω στα καλά μου. Και γενικά τον Ιούλιο είναι πιο ωραίες οι διακοπές. Σαφώς, εννοείται. Γιατί δεν έχει αυτό το τον Ιούλιο έχει προς τα τέλη, αρχές. Επίσης πολύ ωραία είναι στα τέλη του Αυγούστου, στις αρχές του Σεπτέμβρη. Είναι οι καλύτερες για μένα. Και είναι πολύ ωραίες. Και εκεί πρέπει να πάμε ένα τρίμερο. Και εκεί θα πάμε. Καλά, όποτε θέλουμε, ναι, πάμε, ναι. Εμείς. Οι διακοπές για μας είναι, παιδιά. Αλλά αυτό το μήνα τι γίνεται? Αυτός ο μήνας είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Mm-hmm. Γι' αυτό πολλές φορές λέγεται και δευτερούλης, σαν δεύτερος μήνας του καλοκαιριού. Λέγεται Ιούλης, Ιούλης, λέγεται Αλωνάρης. Γιατί τα παλιά τα χρόνια γινόταν το αλώνισμα του σιταριού, θα πούμε και γι' αυτό, αυτό το μήνα. Έχει 31 μέρες, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Στην αρχαία Ρώμη λεγότανε παλαιότερα Κουιντίλης, γιατί ήταν ο πέμπτος μήνας, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές ότι ο χρόνος άρχιζε από το Μάρτιο στην αρχαία Ρώμη. Ο Πομπίλιος Νουμάς είναι που πρόσθεσε 2 μήνες και έτσι είχαμε και τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Το 44 π.Χ. λοιπόν, που δολοφονήθηκε ο Ιούλιος Καίσαρας, ο οποίος ήταν και μεγάλος μεταρρυθμιστής, εκτός από στρατιωτικός, ο οποίος είχε θεσπίσει και το Ιουλιανό ημερολόγιο, που έχει και το όνομά του και έγινε από ηλιοσεληνιακό, έγινε ηλιακό, και το οποίο υπήρχε και στην Ελλάδα μέχρι το 1923, το Ιουλιανό ημερολόγιο, δολοφονήθηκε το 44 π.Χ. Ο επόμενος ηγέτης, ο Μάρκος Αντώνιος, ο οποίος ήταν και φίλος του, προς τιμήν του, πρότεινε να βγάλουν το μήνα Κουιντίλης, που σημαίνει πέμπτος, να τον βγάλουν Ιούλιο, προς τιμήν του Ιουλίου Καίσαρα. Εκείνη την εποχή στην αρχαία Ρώμη ερωτάζονταν πολλές γιορτές. Ήταν μια γιορτή που λεγόταν Νόνε Καπροτίνε, προς τιμήν της θεάς Ήρας, και Καπροτίνε που σημαίνει θυσίαζαν και αγριογούρουνα, κάπρους δηλαδή. Και ήταν γυναική εορτή κυρίως, δηλαδή οι ευγενείς κυρίες με τις υπηρέτριές τους τα θυσίαζαν. Επίσης υπήρχε η γιορτή της Mater Matuta,
που ήταν η παρόμοια εορτή της αρχαίας ελληνικής Θεάς Αυγής, αλλά και στην αρχαία Αθήνα γινόντουσαν πολλές γιορτές. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει στον Πειραιά που υπάρχει και σήμερα μία οδός που λέγεται Σωτήρος Διός. Βέβαια, καλά, και ποιος δεν έχει περπατήσει σε αυτή. Λοιπόν, εκεί πέρα, λοιπόν, αυτή την εποχή, τον Ιούλιο, γίνονταν μια πολύ μεγάλη γιορτή, τα Διησωτήρια του Πειραιά, προς τιμήν και του Δία, αλλά που ήταν ο Δίος Σωτήρας, που γίνονταν ταυροθυσίες και λαμβοδρομίες και γίνονταν και τα Διησωτήρια της Αθήνας, άλλη γιορτή πάλι αυτή. Και εκείνη την εποχή γίνονταν και η παρουσίαση των νέων αρχόντων των Αθηναίων. Γίνονταν και τα εκατόμβια, γιατί στην αρχαία Ελλάδα ο μήνας λέγονταν εκατομβεών ή εκατομβιών, γιατί γίνονται και θυσίες ταύρων. Mm-hmm. Και επίσης γίνονταν κάποιες γιορτές προς τιμήν του Ηρακλή του Ημίθεου, στο Μαραθώνιο με αγώνες δρόμου, και κάποιες άλλες, και τα Κρόνια, κάποιες άλλες γιορτές. Τώρα, ο ουρανός είναι πολύ καθαρός εκείνη την εποχή του Ιουλίου. Και φαίνονται πολύ αηφανείς αστερισμοί. Δηλαδή, ας πούμε, ο αστερισμός του Εγώ Καιρό, εκείνη την εποχή, είναι πάρα πολύ καθαρός και φαίνεται πολύ καθαρός στον ουρανό. Ξέρεις πώς ήταν ο Εγώ Καιρός. Είσαι και Εγώ Καιρός, δεν Βέβαια, είσαι. Ναι. Δηλαδή, έχει κεφάλι γίδας και ουρά ψαριού στην πραγματικότητα. Συνδυάζουμε, λέει, τη γίδα με το ψάρι. Δηλαδή θα σου πω τι γίνεται. Υποτίθεται ότι στην εποχή της μυθολογίας οι θεοί πολεμούσαν με τους Τιτάνες και ο Θεός Πάνας, δεν ξέρω αν το ξέρεις, mm-hmm. που ήταν Θεός των δασών, που ήταν μισός άνθρωπος και μισός κατσίκι και έπαιζε, τραγουδούσε, ήταν ο Θεός της χαράς με κάποιο τρόπο. Πέρασε μαζί με τους υπόλοιπους θεούς στην Αίγυπτο και εκεί πέρα, επειδή έπεσε στον Νείλο, το υπόλοιπο μισό του μεταμορφώθηκε σε ψάρι και το άλλο μισό έγινε κατσίκα, για να μην τον αναγνωρίσουν οι Τιτάνες και το σκοτώσουν. Και υπάρχει και μία άλλη φήμη για τον αστερισμό του Εγώ Καιρό, ότι οφείλεται στην κατσίκα Μάλθια, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, που ήταν η τροφός του Δία, του πατέρα βασιλιά όλων των θεών, που ήταν μία κατσίκα που ήταν στο ιδέο άντρο, στην Κρήτη. Αυτή την έκανε αστερισμό ο Δίας, όταν έφυγε από τη ζωή, επειδή ήταν η τροφός του, και επίσης από το δέρμα της, έφτιαξε την αιγίδα, αν την έχεις ακούσει. Που λέμε και σήμερα υπό την αιγίδα του τάδε οργανισμού. Ήτανε, δηλαδή, είναι διάτριτο ήταν το δέρμα της, πάρα πολύ γερό και δυνατό και δεν το διαπερνούσε τίποτα. Ήταν σαν ασπίδα δηλαδή αυτό. Τώρα επίσης φαίνεται και ο αστερισμός του Κύκνου στον ουρανό, εκείνη την εποχή, γιατί είπαμε είναι πολύ καθαρός ο ουρανός, που δεν ήταν άλλος από το Θεό Δία, ο οποίος είχε μεταμορφωθεί σε Κύκνο για να αποπλανήσει μια βασίλισσα, τη Βασίλισσα Λίδα, που ήταν συχνό συνήθειό του αυτό. Επίσης, εκείνη την εποχή φαίνεται και ο αστερισμός του καρκίνου στον ουρανό, δηλαδή γιατί ο ήλιος προχωράει και κάποια στιγμή πισωγυρίζει. Πόσο επισογυρίζει ο καρκίνος, ο κάβουρας δηλαδή. Σαφώς. Κατάλαβες, εκείνο αυτό κάνει. Ο κάβουρας στη μυθολογία, ο καρκίνος δηλαδή, ήταν σαν βοηθός της Λερναίας Ύδρας, του μυθικού τέρατος, και ήταν την είχε στείλει η Ήρα για να δαγκώνει τον Ηρακλή στο πόδι του. Όταν προσπαθούσε να σκοτώσει την Ήρα. Αν είναι δυνατόν. Και όταν την πάτησε και τη συνέθλιψε τον καρκίνο, τον συνέθλιψε ο Ηρακλής, η Ήρα τον ανέβασε στον ουρανό και τον έκανε αστερισμό. Τώρα έχει πολλές γιορτές και η εκκλησία μας εκείνη αυτό το μήνα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι γιορτές. Την πρώτη του μηνός γιορτάζονται οι Άγιοι Ανάργυροι, που ήταν γιατροί. Στις 2 του μηνός γιορτάζεται η Παναγία των Βλαχερνών, που ήταν ένας ναός που ήταν στη βασιλεύουσα στην Κωνσταντινούπολη, την εποχή του Βυζαντίου, που ήταν και πολύ κοντά στο παλάτι των Βλαχερνών και που εκεί εψάλλει και ο ακάθιστος ύμνος σε αυτό το ναό. Εκείνη την εποχή, όταν αλώνιζαν το σιτάρι, οι χωρικοί, γιατί μέχρι το 1940 το σιτάρι αλωνίζονταν με τον παραδοσιακό τρόπο. Έκαναν αργία, γιατί λεγόταν και κοψοδεματούσα. Γιατί ξέρεις, τα παλιά χρόνια, δηλαδή τον Ιούνιο θέριζαν το σιτάρι, αν και σε μερικές περιοχές, επειδή το κλίμα ήταν πιο κρύο και βορεινό, θέριζαν και τον Ιούλιο, αλλά όσο επιτοπλίστων, ο Ιούνιος είναι ο Θεριστής και ο Ιούλιος ο Αλωνάρης. Δηλαδή το πήγαιναν σε ένα κυκλικό χώρο που λεγόταν το Αλώνι και με βόδια έκαναν τη διαδικασία του,
στο να ξεχωρίσουν το σπόρο από τα άχυρα. Και μετά το λύχνιζαν, σαν να το προσκύνιζαν αυτό. Το σιτάρι ήταν το παραδοσιακό. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι που το μαθαίναμε στο σχολείο όταν ήμασταν μικροί. Και κάναμε και πράγματα με αυτό. Ναι. Αυτό γινόταν μέχρι το 1940. Με αυτόν τον παραδοσιακό τρόπο. Γύρω στο 1960 υπήρχε ένα μηχάνημα που ήταν ενδιάμεσο, έμοιαζε με τρακτέρ, που λεγόταν πατόζα. Σήμερα χρησιμοποιούμε, όπως ξέρεις, τις στεριζολονιστικές μηχανές. Αλλά τα παλιά χρόνια ήταν πολύ, πολύ μεγάλη διαδικασία το αλώνισμα. Και υπάρχουν και πολλές παροιμίες, γιατί ο κόσμος, επειδή το αλώνισμα διαρκούσε περίπου ένα μήνα, φοβόταν τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή, μη ρίξει χαλάζι, μη βρέξει. Δηλαδή, λέει, ας πούμε, μια παροιμία στο Κοκορίζικο χωριό, όταν αλωνάρι βρέχει. Ήταν μεγάλη κατάρα, δηλαδή, γιατί καταστρέφονταν πάρα πολύ. Αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που λέμε κιόλας, όπου βρεθείς αλωνίζεις. Πώς λέμε καμιά φορά, όλο αλωνίζεις. Όλο αλωνίζεις. Όπως έχει σχέση, γιατί το αλώνισμα είναι μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει να ξεχωρίσεις και τα λοιπά και που κρατάει, είπαμε, ένα μήνα κρατούσε. Μάλιστα. Και είναι μια μεγάλη διαδικασία να ξεχωρίσεις. Λοιπόν, επίσης υπάρχει και μια άλλη παροιμία που λέει, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει το Λινάρι, που ανθίζει στα μέσα του καλοκαιριού, τον Ιούλιο. Έτσι το έχει το Λινάρι για να ανθεί τον αλωνάρι. Και αυτό το λέμε και πολύ συχνά για κάποιους ιδιόρυθμους ανθρώπους που είναι έτσι ιδιότροποι, ξέρεις. Επίσης, από τις 21 Ιουλίου και έπειτα, έχουμε οι μέρες λέγονται κοινάδες, γιατί μαζί με τον ήλιο ανατέλει ο αστερισμός του Σύριου, ο οποίος ανήκει στον αστερισμό του Μεγάλου Κοινός και έχει πάρα πολύ ζέστη εκείνη την εποχή. Μόνο εκείνη την εποχή. Γενικά, αλλά δεν είπαμε για τις υπόλοιπες σημαντικές γιορτές που υπάρχουν. Στις 7 είναι της Αγίας Κυριακής, που είναι έτσι η αιματική Άγιος και μας προστατεύει από τις ασθένειες. Στις 17 είναι η γιορτή της Αγίας Μαρίνας, που λέμε ξεμαραίνει η Αγία Μαρίνα. Γίνονται και πολλά πανηγύρια εδώ γύρω. Πολλά πανηγύρια, έχει και με ένα πολύ μεγάλο... Γενικά το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ πανηγύρι το πράγμα. Έχει ένα πολύ μεγάλο ναό στο Θησίο, μια πολύ μεγάλη εκκλησία, mm-hmm. που είναι πολύ ονομαστή. Που γινόταν ολονυχτία και όλα αυτά, δεν ξέρω αν γίνεται και ακόμα βέβαια. Που είναι πολύ ονομαστός ναός. Επίσης, μια πάρα πολύ σημαντική γιορτή για το καλοκαίρι είναι η γιορτή του προφήτη Ηλία. Πολύ. Ειδικά στην επαρχία γίνονται πάρα πολλά πανηγύρια προς τιμήν του. Συνήθως το εκκλησάκι του είναι σε κάτι βουνά. Και είναι πολύ απομακρυσμένα και ψηλά. Απομακρυσμένα, 20 Ιουλίου. Ακόμα και σε εμάς ο προφήτης Ηλίας εδώ στον Πειραιά ανεβαίνει όλο αυτό πάνω. Μπράβο, σωστά, ανεβαίνει εκεί πάνω. Γι' αυτό λέμε ότι ο προφήτης Ηλίας αλωνίζει τον ουρανό με το άρμα του και κυνηγώντας τη λάμια που προσπαθεί να καταστρέψει τα σπαρτά των ανθρώπων, τις ρίχνει στροπελέκια. Οπότε είναι επικίνδυνες. Οι άνθρωποι, επειδή έκαναν με πολύ κόπο και μόχθο και με πολύ χειρονακτική εργασία τις δουλειές τους, είχαν ένα φόβο και ένα δέος για τα θεία και ζητούσαν τη βοήθειά τους με κάθε τρόπο. Και είναι ο έφορος των καιρικών φαινομένων, ο προφήτης Ηλίας, αυτός που κανονίζει τα μετεωρολογικά φαινόμενα και με κάποιο τρόπο αντικαταστάτης και του Θεουδία, και του Θεού Απόλλωνα που κυκλοφορούσαν με άρμο ο Θεός Απόλλωνας και ο Δίας που έριχνε τους κεραυνούς. Επίσης στις 26 είναι η Αγία Παρασκευή που είναι πολύ σημαντική η Αγία και αυτή και γίνονται και πολλά πανηγύρια και είναι η προστάτης των οπτικών αλλά και προστατεύει τα μάτια λέμε. 27 είναι και αυτή πολύ σημαντική γιορτή. Είναι η γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα, όπως λέμε, που και αυτός γιατρός ήταν. Πώς λέμε, ο κουτσί στραβεί όλο στον Αγίο Παντελεήμονα. Σίγουρα το έχεις ακούσει αυτό, έτσι δεν είναι. Ιουλίου. Ναι, ναι. Και επίσης ο μήνας λέγεται και Φουσκομινάς ή Χασκομινάς, επειδή εκείνη την εποχή φουσκώνουν τα σίκα και τα βλέπεις έτσι ανοιχτά. Και λέγεται και γελιστής, γιατί αρχίζουν και γελίζουν οι ρόγες των σταφυλιών εκείνη την εποχή. Τον Ιούλιο δηλαδή. Τέλη Ιουλίου. Ναι, ναι, αρχίζουν και γελίζουν και σύμφωνα με το κλίμα βέβαια της κάθε περιοχής. Τώρα επίσης θα ήθελα να πω ότι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου η γη μας βρίσκεται στο πιο απομακρυσμένο σημείο της ετήσιας τροχιάς της, δηλαδή στο αφήλειό της. Το γεγονός αυτό όμως δεν πρέπει να μας ξενίζει, γιατί οι θερμοκρασίες που επικρατούν στη γη μας δεν εξαρτώνται από αυτό. Εξαρτώνται αποκλειστικά από την κλίση που έχει ο άξονας της γης. Δηλαδή, εκείνη την εποχή ο ήλιος ευνοεί το βόρειο ημισφαίριο, γιατί πέφτουν με κάθε τρόπο οι ακτίνες του πάνω στο βόρειο ημισφαίριο και έτσι έχουμε καλοκαίρι, έτσι εξηγείται. Ενώ στο νότιο ημισφαίριο έχουμε χειμώνα.
Ναι, μπράβο, σωστά. Ναι. Βέβαια, το βόρειο ημισφαίριο έχει περισσότερες χώρες, έτσι. Σαφώς. Έχει περισσότερο γη, περισσότερο υπηρετικό χώρο δηλαδή. Ενώ με το νότιο. Είναι 70-80% θάλασσα. Το από κάτω, όχι το νότιο ημισφαίριο, έχει περισσότερο θάλασσα. Γιατί ξέρεις, είναι η Νέα Ζηλανδία που είναι εκεί, η Αυστραλία. Α, ναι. Έχει περισσότερο θάλασσα, ναι, ναι. Ενώ το πάνω έχει περισσότερο γη, περισσότερο. Έχει πολύ περισσότερο πληθυσμό. Μάλιστα. Εάν έπρεπε να σταθείς στον Ιούλιο, για σένα ποιο είναι το πιο σημαντικό έτσι, γεγονός, πώς να το πω? Είναι ότι είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, το φίλιο της γης, όπως σου είπα, αυτό που είπα, αυτό το φαινόμενο. Και είναι και πολύ σημαντικός μήνας, γιατί από εκεί πήρε την ονομασία του και το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο και τηρείται και όλα σε κάποιες χώρες. Είναι αυτό το παλαιό ημερολόγιο που λέμε, αν έχεις ακούσει, ναι, ότι υπάρχει σε κάποιες χώρες ορθόδοξες. Πολύ λίγες όμως. Ναι, πολύ λίγες, αλλά υπάρχει. Ναι, αλλά υπάρχει. Το οποίο μέχρι το 1923 έδωσε την ονομασία του σε ένα ολόκληρο ημερολόγιο. Γενικά είναι ο μήνας που είναι οι όμορφες διακοπές, που είναι ο μήνας που έχουμε τα πολλά φρούτα του καλοκαιριού, τα καρπούζια, τα βερίκοκα. Αυτό που θέλω βέβαια να πω είναι ότι γενικότερα από τη στιγμή που θα μπει ο Ιούλιος μέχρι και τις 20 Αυγούστου νομίζουμε όλοι, είτε πάμε διακοπές, είτε δεν πάμε, είτε λείπουμε όλο το διάστημα, ότι ζούμε μία άλλη εποχή. Αυτός ο 1,5 μήνας είναι σαν να ζεις μία άλλη εποχή ξαφνικά. Μετά τις 15 Αυγούστου ξανασυνέρχεσαι απότομα και ξαναμπαίνεις στη ροή. Όπως και τον Ιούνιο ακόμα είσαι... Οκ, μέσα σε μία ροή, ξαφνικά αλλάζει όλο το δεδομένο και ξαφνικά ξαναγυρίζει μετά. Αυτός ο 1,5 μήνας όμως είναι πολύ διαφορετικός γενικά. Ναι, είναι κάπως, έχει μία ξενιασιά. Γενικά μην μου αρέσει και η ζέστη, Αλέξανδρε, δεν ξέρω εσύ. Ναι, το ξέρω τι πλάτη. Εγώ, και εγώ, όπως ξέρει, είμαι με ένα εκδοτικό. Εσύ, όλε τι τένε, έχει εκδοτικό και το χειμώνα. Έχω ανεβασμένε θερμοκρασίε, Αγγελική. Λοιπόν, σε αποδεσμεύω, Αγγελική Κούκουρα, γιατί είναι ο Ιούλιος και πρέπει να κάνει και τα μπάνια σου. Πρέπει να είναι. Δηλαδή στην πισίνα και στο γυμναστήριό σου. Ναι, ακόμα ναι. Δεν έχει ξεκινήσει τα θαλάσσια, όχι, ακόμη όχι, αλλά πρέπει. Και πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό, αλλάζω, ανανεώνω, γυρίζω, πάω, έρχομαι, αλλά ποτέ δεν λείπω. Ήρθε το μαύρο κίμηνο John Noah με εκατοντάδες θρεπτικά συστατικά. Ενισχύει τον οργανισμό, χαρίζει υγεία και ευεξία. Δημιουργεί ασπίδα, θωρακίζει το σώμα. Γεμάτο μέταλλα, βιταμίνες και φυτοενεργά συστατικά. Μαύρο κίμηνο John Noah, ο καρπός των θεών. Στα φαρμακεία. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και μετά από Αγγελική Κούκουρα, εμείς εδώ συνεχίζουμε με Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ορίζονται. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ εκπαίδευση, αλλά όπως έχω πει και στην προηγούμενη μας φορά, αλλά και σε κάθε εκπομπή, ότι όταν ο άνθρωπος γενικότερα, σε οποιαδήποτε χώρα και αν βρίσκεται, από οποιοδήποτε λαό και αν προέρχεται, ενημερώνεται σωστά και εκπαιδεύεται σωστά, τότε σίγουρα έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία. Και γι' αυτό λέμε και στο διαφημιστικό μας ότι κάνε την εγγραφή σου στους Ορίζοντες και βάλε την υπογραφή σου για το μέλλον. Γιατί όταν υπογράφουμε και εγγραφόμαστε κάπου στο οποίο υπάρχει μέλλον, άρα έχουμε κι εμείς καλύτερο μέλλον. Εκεί μου κρατούσε ένα βιβλίο και ήθελα να το δείξουμε. Αν και βλέπαμε και διάφορο φωτογραφικό υλικό κατά τη συνέντευξή μας, αλλά αυτό τι είναι λεύκομα. Αυτό το φτιάξα μαζί με τα παιδιά, ένα λεύκομα από τις προετοιμασίες που κάναμε, επειδή πήγαμε και στα τέλος του Νοεμβρίου, που ήταν κοντά στα Χριστούγεννα, αλλά δώσαμε σε όλους τους τουρίστες κάρτες, ευχητήριες κάρτες με τα χριστουγεννιάτικα ευχές. Φυσικά μετά φτιάξαμε και τις φωτογραφίες, όλη την προετοιμασία τη δική μας, φωτογραφίες με τα παιδιά, με τα εδέσματα που ετοιμάσαμε και διάφορα, έχει πολύ υλικό. Εγώ σας έχω φέρει και ένα καμβά. Ναι, αυτό είναι ένας καμβάς, ένας βέβαια γιατί έχετε πολλούς, φαντάζομαι. Έχουμε πολλά που οι τουρίστες γράψαν ευχές για την Ελλάδα και μερικοί έχουν γράψει αφιερώματα και για το σχολείο το δικό μας. Και το άλλο, εδώ μετά φτιάξαμε σε όλους τους τουρίστες, δώσαμε την ευκαιρία να μας γράφουν σε καρδούλες τις ευχές στη γλώσσα τους. Βλέπω Ιαπωνέζικα, και βλέπω Αγγλικά, όπως βλέπετε, βλέπω υπάρχουν διάφορα. Ιαπωνέζικα από Ινδία, από Ιαπωνία, από Ρωσία, από Πολωνία, από πάρα πολλούς. Εδώ απλά φέραμε ένα μικρό δειγματάκι για να δείξουμε στους τηλεθεατές μας και στους φίλους μας.
Ελπίζουμε θα το ξανακάνουμε και θα το ξανακάνουμε επειδή είναι ένα project που μας αρέσει, αρέσει στα παιδιά. Βγαίνουμε έξω από το σχολείο, βγαίνουμε έξω από τις τάξεις μας, μαθαίνουμε βιωματικά και αυτό είναι ένα κομμάτι του σχολείου μας, η βιωματική εκμάθηση, όπως το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Είναι μεγάλο ρόλο, παίζει μεγάλο ρόλο για μας η βιωματική εκμάθηση, επειδή έτσι μπορούν να μαθαίνουν πολύ πιο καλύτερα και αποτελεσματικά τα παιδιά. Θέλω λίγο να πάω και να ρωτήσω λίγο τα παιδιά, έτσι επειδή φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, που είναι και, αν το θέλεις, είναι και η βασική λειτουργή για όλο αυτό που έγινε τρίτη φορά. Ρωμάρο, είστε ξαναπήγαινες? Ναι. Ήταν... Τι είναι αυτό που σου άρεσε πιο πολύ από όλη αυτή τη διαδικασία? Που πηγαίναμε σε ομάδες και ρωτάγαμε και στο τέλος που δώσαμε και τα κεράσματα. Ναι. Τα κεράσματα ήταν παραδοσιακά προϊόντα. Ναι, ήταν παραδοσιακά. Παστέλι, μέλι, λουκούμια. Τα Χριστούγεννα δώσουμε με λαμακάρουνα. Ό,τι η Ελλάδα. Ναι, ό,τι παράγει η Ελλάδα και να παράγει. Και θέλαμε μέσα σε αυτό να φαίνεται και η Ελλάδα μας, να φαίνουν τα παραδοσιακά μας, τη παράδοσή μας, η χώρα μας, να βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι στο τουρισμό της Ελλάδας. Αντριάννα, για πες μου, σου άρεσε? Μ' άρεσε πάρα πολύ, επειδή μπορούσα να μιλήσω και με άλλους ανθρώπους που... Που δεν τους γνωρίζεις. Ναι, και είχαν για πρώτη γλώσσα τα αγγλικά ή κάτι άλλο. Και εκτός ότι είχα ένα βιβλίο για να διαβάσω τις λέξεις όπως κάνουμε, σκεφτόμουν αυτό που θα έλεγα εγώ και ήταν πολύ ωραίο. Και έτσι είδες και εσύ στον εαυτό σου κατά πόσο μπορείς, άμα σου κάνουν μια ερώτηση που πιθανόν μπορεί να μην γνωρίζεις μια λέξη από τα συμφραζόμενα, γιατί ξέρεις πολλές φορές από τα συμφραζόμενα καταλαβαίνουμε, να ανταπεξέλθεις. Μέσα από αυτό έμαθες και πιο πολλά, δηλαδή όταν γύρισες στο σπίτι είδες και ότι α, κοίτα αυτό δεν το ήξερα και το έμαθα, α, εκεί δεν πρέπει να το σκέφτομαι έτσι, πρέπει άλλο. Αυτό λέει θα το ξανάκανες για να μαθαίνεις πράγματα? Φυσικά και θα το ξανάκανα γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ. Και έμαθα περισσότερα πράγματα. Μάλιστα. Θέλω λίγο μέχρι να φτιάξουμε το μικροφωνάκι στον Χένρι, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, Τζένι. Γενικότερα, πόση διαφορά, πόσο της εκατό διαφορά έχει σε μία εκπαίδευση ο βιωματικός τρόπος? Δηλαδή, εάν για παράδειγμα ένα παιδί χρειάζεται, λέμε τώρα, σε μία κανονική εκπαίδευση να μάθει λέξεις 1,5 μήνα, με το βιωματικό τρόπο εκμάθησης, το διαδραστικό που εφαρμόζεται εσύ στα φροντιστήριά σου, που είναι στον Άλυμο και στην Οίκη, επαναλαμβάνουμε, κέντρα ξένων γλωσσών ορίζοντες. Αυτό επιταχύνουμε τον χρόνο και εκεί που θέλει κάπου αλλού 1,5 μήνα, σε εμάς θέλει 20 μέρες. Τα παιδιά μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα, ευχάριστα, χαρούμενα και αποτελεσματικά. Και δεν το καταλαβαίνουν, είναι σαν να μιλάνε σπίτι τους. Δεν το καταλαβαίνουν, είναι σαν ένα παιχνίδι. Και δεν καταλαβαίνουν που μέσα σε αυτό το παιχνίδι έχουν μάθει πολλές λέξεις και είναι φυσικά τα γραμματικά φαινόμενα. Είναι όπως μεγαλώνουμε σε ένα σπίτι φαινόμενα. Που μιλάμε μία γλώσσα και δεν καταλαβαίνουμε ότι τη μαθαίνουμε, αλλά τη μιλάμε καθημερινά και έτσι τη μαθαίνουμε. Χένρι, εσύ για πες μου, αυτή η εμπειρία τι σου άφησε? Μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί για πρώτη φορά στη ζωή μου μίλησα αγγλικά με ανθρώπους ξένους. Mm-hmm. Δεν είχαμε την ευκαιρία ποτέ άλλοτε να το ξανακάνουμε. Ήταν πολύ ωραίο να μάθουμε την κουλτούρα τους, τα ήθη του κάθε ανθρώπου. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο. Και αυτό σε βοήθησε όμως και στις λέξεις των αγγλικών, έτσι, ναι. Γιατί μαθαίνεις και λεξιλόγιο και από αυτά που ακούς. Ναι. Πολλές φορές ξέρεις, μαθαίνουμε πολλές λέξεις που μπορεί να μην ξέρουμε την ερμηνεία τους, αλλά όταν τις ακούμε να τις λένε κάποιοι άλλοι, και εγώ θυμάμαι από τα χρόνια που σπούδαζα, πήγαινα μετά και έλεγα «Α, αυτό που είπε, αυτό το phrasal verb, αυτό το τέτοιο, γιατί το χρησιμοποιείς έτσι?» Και πήγαινα άνοιγα να δω τι ήθελε να πει και αυτό ξέρεις ότι μου έμενε στο μυαλό. Όταν κάτι δηλαδή το ακούσουμε και δεν το ξέρουμε και πάμε και το ψάξουμε, αυτό είναι αυτό που λέμε βιωματικό, το αποθηκεύουμε πιο γρήγορα από ό,τι όταν το διαβάζουμε παπαγαλία σαν λέξεις. Αυτά που έχουμε μάθει θεωρητικά στη τάξη, σαν θεωρία, τώρα τα βάλαμε στην πράξη. Χωρίς να ξέρουμε τι χρησιμοποιούμε, τον απλό εναιστώτα, τον εναιστώτα διαρκείας, επειδή η συζήτηση κύλαγε ανάλογα με τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις των τουριστών. Μάλιστα. Και έτσι κάναμε αυτό το ωραίο βιωματικό που θα το ξανακάνουμε πολλές φορές, επειδή εκφράζει και τα παιδιά και φυσικά εκφράζει και το σχολείο με το βιωματικό τρόπο που εμείς χρησιμοποιούμε στο σχολείο μας. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τα παιδιά, τον Ρωμάριο, την Αντριάννα και τον Χένρι, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία. Τώρα το καλοκαίρι ξεκουραστείτε, αλλά από το χειμώνα πάλι διαβάσματα και
καινούργια πράγματα, που είστε κοντά μου. Να περάσετε καλά το καλοκαίρι και να ξεκουραστείτε. Εσύ να συνεχίσεις να ετοιμάζεις, γιατί ξέρω ότι για εσάς τώρα στο Κέντρο Ξένων Γνωστών είναι μια περίοδος που προετοιμάζεστε για τα νέα μαθήματα, τα νέα τμήματα, τις νέες μεθόδους, την εισαγωγή και την εισρωή νέων ατόμων που πρέπει να επεξηγήσετε. Για σένα, ο μήνας αυτός, γενικότερα ο καλοκαιρινή μήνας, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, είναι μήνας προετοιμασίας. Γιατί πότε ξεκινάνε τα καινούργια ξεκινάμε μαθήματα, τα τμήματα. Οι εγγραφές μας ξεκινάνε από 1η του Σεπτεμβρίου μέχρι 15, που θα ανοίξουμε κανονικά τα μαθήματά μας. Μάλιστα. Και έτσι καλή επιτυχία και σε σένα. Και πολύ. Εύχομαι να περάσετε καλά. Και να ξεκουραστείτε και λίγο, γιατί το χρειάζεται. Λοιπόν, και όλοι μαζί τώρα θα πάμε να δώσουμε άλλη μια φορά το διαγωνισμό. Δώστε μου λίγο, σας παρακαλώ, για να κλείσουμε με αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Αφού σας μάθαμε αγγλικά και αφού σας ανοίξαμε τους ορίζοντες, να πάτε και ένα ταξιδάκι αναψυχής, να κάνετε πρακτική. Δεν θα κάνετε το Your Thoughts on Greece αν δεν είστε στους ορίζοντες έξω από την Ακρόπολη. Μπορείς όμως να το κάνεις μόνος σου στην Άξο, για παράδειγμα. Βλέπεις 2-3 τουρίστες στην παραλία και πιάνεις μια κουβέντα και κάνεις και πρακτική των αγγλικών σου. Στην Άξο, λοιπόν, το υπέροχο αυτό νησί των Κυκλάδων θα ταξιδέψει ένας από εσάς στο τέλος της ημέρας, μετά από κλήρωση που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης, και ένας σούπερ τυχερός με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη, με ένα πρόσωπο της επιλογής του, εν πάση περιπτώσει, θα ταξιδέψει στην Άξο εντελώς δωρεάν στον Άξος Παλάς ή στον Άξος Holidays, και τα δύο είναι τετράστρα ξενοδοχεία της οικογένειας Σέρι, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το πρωινό εννοείται εντελώς δωρεάν. Να περάσετε καλά για 5 ημέρες, 4 νύχτες, εντελώς δωρεάν. Θα πάτε, θα ξεκουραστείτε, θα χαλαρώσετε. Αρκεί να κάνετε από την ημέρα που θα σας πούμε το όνομα, δηλαδή αύριο που θα κληρωθεί ο νικητής, γρήγορα την κράτησή σας για να βρείτε τις ημερομηνίες που σας βολεύουν. Και όταν λέμε για το υπέροχο νησί αυτό των Κυκλάδων, μιλάμε πάντοτε για Naxos Palace και Naxos Holidays, αλλά και για το boutique hotel όμως της ίδιας οικογένειας, το Mare Naxian Hotel, στο κέντρο της Νάξου, ακριβώς πάνω στο λιμάνι. Και θα ταξιδέψετε όμως εντελώς δωρεάν. Αυτό σημαίνει ότι όταν δίνουμε ένα πακέτο, δίνουμε ολοκληρωμένο. Δύο άτομα λοιπόν με το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σε πρώτη θέση θα ταξιδέψουν με την εταιρεία που υπογράφει πραγματικά το άνετο και σίγουρο ταξίδι. Η εταιρεία που είναι στο πλάι μας για τα νησιά των Κυκλάδων, Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, Ίο, Σαντορίνη αλλά και Κρήτη. Και αυτό δεν είναι, και αυτή δεν είναι άλλη από την Golden Star Ferries. Και εδώ θα πω ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην αγαπημένη μου φίλη Μέρη Στυλιανέλη. Και όταν μιλάμε για Golden Star Ferries, αφού γυμναστούμε και τέτοια, εδώ πέρα βλέπουμε και όλο το προσωπικό σε μια έτσι αναμνηστική φωτογραφία. Αφού μιλάμε λοιπόν για Golden Star Ferries, μιλάμε για το πιο άνετο, σίγουρο και το πιο, αν το θέλεις, όμορφο ταξίδι. Γιατί το να πας και το να φύγεις από ένα προορισμό, όταν αυτό γίνεται με άνεση, γίνεται με όλα τα comfort και γίνεται σε πάρα πολύ ωραία, σύγχρονα και εξοπλισμένα από ανθρώπινο και όχι μόνο προσωπικό, τότε νομίζω ότι το ταξίδι σου είναι υπέροχο. Γιατί το μεγαλύτερο πράγμα που γίνεται τις περισσότερες φορές, Γιάννη, είναι να πας σε έναν προορισμό, να περάσεις καταπληκτικά και να δεινοπαθήσεις γυρνώντας. Και να έχεις κουραστεί τόσο πολύ στο γυρισμό, που λες δηλαδή και αυτές οι 4 μέρες που έκατσα, γύρισα και νιώθω πτώμα. Με την Golden Star Ferries δεν πρόκειται να το αισθανθείς αυτό. Με 4, με 5 στην ουσία πλοία στον στόλο μας, νομίζω ότι ταξιδεύεις από όπου και να βρίσκεσαι, είτε από Θεσσαλονίκη, είτε από Ραφίνα, όπου θέλεις. Σας αφήνω. Καλό ταξίδι να έχετε, καλή επιτυχία. Στο τέλος της ημέρας ολόκληρη εκπομπή, και για όσους θέλετε να τη δείτε, να την ξαναδείτε και να την κάνετε share, υπάρχει ολόκληρη στο YouTube, γράφοντας το όνομα των παιδιών, όνομα ορίζοντες Αλέξανδρος Πετρίδης, ό,τι και να θέλετε, στο κανάλι Αλέξανδρος Πετρίδης υπάρχουν οι εκπομπές μετά το τέλος της ημέρας ολόκληρες για εσάς που κάτι χάσατε ή θέλετε να ξαναμάθετε. Σφύριξα, έλειξα.